συνδυασμού με αυτά που ήταν στα τελευταία λεπτά της πρώτης περίοδου. Χατζής, ωραία για το Στέφενς. Αυτός κόβεται όμως από το Μουν. Πρώτη ενέργεια θετική. Θετική είναι. Πήγε πρώτο στην μπάλα. Δείγμα. Πήγε στην μπάλα. Γιατί το ενδιαφέρον πάει στα καινούργια πρόσωπα. Έτσι. Πήγε στην μπάλα, βέβαια. Ναι. Ο Στέφενς ήταν καταδικασμένη η πάσα στον αέρα. Όπου λέμε, απαγορεύεται πάσα στον αέρα. Μια άμυνα που αποδίδει μέχρι στιγμής. Κατσίβελης σταματάει την τρίπλα, πασάρι έξω. Λούκας διστάζει για τρεις. Κατσίβελης σε νέα διείσδυση, νέα πάσα έξω. Τζαμάριο Μουν σε σουτ τριών πόντων, είναι εύστοχος. Ωραία εκτέλεση, είπαμε. Ναι, ωραία πάσα, ωραία. Εδώ, από την baseline, προσποιείται και πασάρι στον Μπέκιτς ο Μουν. Ο Μπέκιτς θα καρφώσει για το 19-24. Θα έλεγα ότι μπήκε πολύ ωρεξάτος ο Ιωάννης και νομίζω ότι είναι μια από τις αλλαγές οι οποίες πραγματικά έχουν δώσει στα θετικά του Ολυμπιακού. Μάντζαρης έκλεψε, Μουν πάει για το κάρφωμα. Αυτό που σας λέγανε. Είναι εντυπωσιακός όταν έχει χώρο για να πατήσει γερά και να καρφώσει. Τζαμάριο Μουν σε ένα από τα highlight του αγώνα. Και το πρώτο του κάρφωμα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Λίδη και Ιωάννου σε μια προσπάθεια να τρέξει την ομάδα του ήταν η κίνηση του Δημήτρη Λιώγα, ο οποίος ζήτησε περισσότερη προσοχή όσον αφορά τις περιστροφές στην άμυνα. Η προσπίση από τον Τζαμάριο Μουν. Το άστοχο σου τριών πόντων του Παπαπέτρου, αλλά το μακρινό rebound του Σλούκα για τη νέα επίθεση του Ολυμπιακού. Μουν σε σου τριών πόντων είναι έστοχο ξανά. 32. Έχει μπει ακόμα στο 100%. Νάτος ξανά. Μουν, ωραία πάσα τώρα για το Σίμονς, ίσως πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Η προσποίηση και τώρα η εκτέλεση για τρεις. Πριν την εκτελέση όμως υπάρχει το φάουλ από τον Μποντς. Σε πρώτο πλάνο μπήκε ο Ολυμπιακός στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου από το μείον 15, από το 19-34. Κάρφωμα για δύο θα μετρήσει. Κάρφωμα τον Τζαμάριο Μουν. Αφού η μπάλα αναπήδησε, σωστά το μετράνε οι διαιτητές. Από το μείον 15, κοιτάξτε πως ο Μουν εκμεταλλεύεται την αναπήδηση, καρφώνει. Σωστά μετράει το καλάθι. Είδατε ότι αφού κάρφωσε, μετά άναψε το φως στο ταμπλό. Καθαρή η φάση. Χατζής. Κλέβει τώρα ο Σλούκας. Τζαμάριο Μουν κερδίζει φάουλ. Πήγε να φτιάξει μια ωραία φάση, αλλά πρόλαβε το φάουλ. Σλούκας, η σταυρωτή τρίπα, η εκτέλεση στο σίδερο. Η διεκδίκηση του rebound βγάζει τελικά νικητή τον Ολυμπιακό. Μάτζαρη στην περιφέρεια για τον Σλούκα. Τζαμάριο Μουν η πάσα στην αδύνατη πλευρά. Κατσίβελης για τον Σλούκα. Αυτός παίζει pick and roll με τον Καβαδά. Φάουλ όμως από τον Τζαράκη πριν από το κάρφωμα του Τζαμάριο Μουν. Κοιτάει λίγο, κοιτάει λίγο ψηλά. Κυνηγάει τέτοιες φάσεις. Θέλει να προσφέρει θέαμα. Όποτε του δίνεται η ευκαιρία πηγαίνει σε εντυπωσία. Χατζής για τον Τουγκαράκη. Το σταματάει αλλά με φάουλο Μουν. Κοίταξε, επειδή είναι γρήγορος, ταχύς και αρκετάλτικος μπορεί να ξεχωρίσει. Σέντερ. Πάμε και στο Γιάννη Ράνιο. Το καλάθι που είδατε λίγο νωρίτερα ήταν ό,τι ακριβώς ζήτησε ο κ. Λιώγας, δηλαδή με τον ψηλό να δίνει βοήθειες και ταυτόχρονα με μέτωπο προς το καλάθι να γίνεται ιδιαίτερα απειλητικός για τον Ολυμπιακό. Παπαπέτρου για τον Μουν, αυτός για τον Μάτζαρη. Μουν από την baseline, το ανάποδο κάρφωμα τώρα. Όποτε έχει την ευκαιρία θα καρφώσει την μπάλα. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Κινείται καλά χωρίς την μπάλα. Τον βλέπεις, κινείται. Τον τροφοδότησε ωραία ο Μάτζαρης. First RP in the Greek League, 15 points in your debut. Your first impression from the matches in the Greek League? Yeah, I love it. I love it. You know, it's my first game playing since January 6th when I left from the NBDL. So, you know, I was amped up. You know, I was ready to get on the court. And, you know, coach called me early in the second quarter, man. I was ready. You know, I just came out and tried to provide what I could provide to help the team win. Ο Τζαμάριον μας είπε ότι από την πρώτη του εμπειρία στην Ελληνική Λίγκα ότι το αγάπησε, ήθελε να παίξει για το πρώτο παιχνίδι μετά από το παιχνίδι στο NBDL. Του έκανε ό,τι του ζήτησε ο coach, αυτά που ξέρει να κάνει και αυτό θέλει να δείξει στο γήπεδο. What can fans of Olympiacos can expect from Τζαμάριο to do in the court?
the same thing I did tonight. You know, I'm gonna bring energy. You know, I'm gonna knock down open shots, and I'm gonna, you know, try to bring some excitement with some high flying dunks. So, you know, I hope the fans are ready for it because I'm gonna bring it. Thank you very much, Mario. Το ρωτήσαμε τον Τζαμάριο Μουν τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Μας είπε ότι να φέρει ενέργεια, να βάλει κάποια ελεύθερα σουτ από την περιφέρεια όπως έκανε και σήμερα, να κόβει πολύ καλά και χωρίς την μπάλα μέσα στη ρακέτα και να μπορεί να βάζει και μέσα από το καλάθι κάποιους πόντους. Και τα ελεύθερα σουτ τα έβαλε και ενέργεια έδωσε στον Ολυμπιακό και θεαματικές φάσεις με τα πολλά καρφώματα. Θα πούμε περισσότερα και για αυτόν και για τους άλλους ερυθρόλεπτους σε λίγο. Πάμε και στην άλλη πλευρά. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Δίπλα μας είναι ο Παναγιώτης Καρκής. Παναγιώτη, ήταν μια εμφάνιση καλύτερη.